με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος ως προς την κατάσταση των σχολείων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, έγινε σήμερα ο αγιασμός στα διδακτήρια της Μαγνησίας με τους 26.000 περίπου μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις μετά το τέλος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Στο Βόλο, στο 4ο Γενικό Λύκειο, όπου έγινε ο επίσημος αγιασμός, η παρουσία των τοπικών αρχόντων ήταν σύσσωμη, ενώ ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τόσο σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις σε καθηγητές, όσο και σε βιβλία. Μας λείπουν τρεις μαθηματικοί στην περιοχή την Α. Μας λείπουν γύρω στους 13 βιολόγους. Αυτές είναι οι βασικές μας ελλείψεις. Τώρα, οι άλλες ειδικότητες είναι θέμα του πώς θα συμπληρώσουμε τα ωράρια των συν και των πλην και νομίζω ότι δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα σε άλλες ειδικότητες. Τα βιβλία. Τα βιβλία έχουν έρθει σε κάποιες σχολείες, όλα, σε κάποιες σχολικές μονάδες όχι όλα, περίπου 15% είναι, ας το πούμε, οι βιβλία που δεν έχουν έρθει. Ο Μητροπόλητης Δημητριάδος Ιγνάτιος, που τέλεσε τον αγιασμό, επεσήμανε την παρουσία κληρικών σε κάθε σχολείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα το πρόβλημα του υποσυντισμού των μαθητών. Έχουμε ιερέα στο κάθε σχολείο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Είναι υπεύθυνος να αντιμετωπίσει σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και τους διευθυντές όποιο τυχόν πρόβλημα υπάρχει στα παιδιά, κυρίως σε ό,τι αφορά τον υποσυντισμό τους, αλλά και σε ό,τι άλλο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Ενώνοντας όλες τις δυνάμεις μας, πιστεύω ότι μπορούμε να αναπληρώσουμε κενά και να δώσουμε λύση σε προβλήματα. Κατά τη διάρκεια του σημερινού αγιασμού στο 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου, βραβεύτηκαν δύο αριστούχοι απόφοιτοι του σχολείου, ο Σταύρος Κορέντης και ο Απόστολος Σαρδέλας, που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στη Μαγνησία στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθησαν πανηγυρικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σίγουρα είναι διαφορετικό αίσθημα, γιατί τώρα πλέον έχουμε καταφέρει αυτό που τα παιδιά τώρα προσπαθούν και ξεκινάνε τους το. Αισθανόμαστε ικανοποίηση, ανακούφιση και ηρεμία. Είναι πολύ διαφορετικά που ήρθαμε τη νέα σχολική χρονιά να ευχηθούμε στα νέα παιδιά καλή επιτυχία, να καταφέρουν να πετύχουν και αυτοί το στόχο τους με πολλή προσπάθεια και υπομονή πάνω απ' όλα.